Για πτώση από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο της Νάταλη Κρίστοφερ, έκανε λόγο ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Νίκος Καρακούκης έπειτα από αυτοψία στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 35χρονη αστροφυσικός στην Ικαρία. Η σωρός της Κρίστοφερ θα υποβληθεί και σε νεκροψία νεκροτομή στην Αθήνα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Υπάρχουν στοιχεία και από την αυτοψία του χώρου και από την νεκροψία, από την εξωτερική επισκόπηση, που συνάδουν με πτώση από ύψος. Υπάρχει μια πρωτογενής κοιλίδα η οποία είναι κάτω από το κεφάλι του θύματος, έτσι. Και από εκεί και πέρα δορυφορικές κοιλίδες, που να σημαίνει ότι, ότι η σωρός, μάλλον ότι εσύρθη εν ζωή, έτσι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η Νάταλη Κρίστοφερ αγνοούνταν από τη Δευτέρα. Η σωρός της βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δύσβατη χαράδρα, καταπλακωμένη από βράχους, και αναγνωρίστηκε από τον Κύπριο σύντροφό της χάρη στα ρούχα που φορούσε. Η αυτοψία του ιατροδικαστή δείχνει να επιβεβαιώνει το σενάριο της αστυνομίας, που εξ αρχής δεν έβλεπε αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια. Πιθανότερο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή είναι η Κρίστοφερ να επιχείρησε αναρρίχηση ή καταρρίχηση χωρίς εξοπλισμό και σε ακατάλληλο σημείο, με αποτέλεσμα οι βράχοι να αποκολουθούν και εκείνη να πέσει στο κενό.